Τίποτα δεν είναι προϊόν μαντίας ή προφητείας. Είναι προϊόν και αποτέλεσμα σοβαρής μελέτης και πρόβλεψης βάσει αντικειμενικών, πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων. Υπ' αυτή την έννοια θα έπρεπε τα κόμματα του 40% και του 45% και του 44% με τεράστια επιτυλία και φίλους επιστήμονες στα πανεπιστήμια να έχουν τη στοιχειώδη δυνατότητα πρόβλεψης τι θα γίνει μετά από 2 ή 3 χρόνια, αφού η κρίση πλέον δεν ήταν μόνο ελληνική, ήταν και ευρωπαϊκή και παγκόσμια. Άρα θα έπρεπε όταν βάζουν ως εγγύηση χρηματοδοτήσεις πέραν το επόμενο έτος, είπε η κυρία Παπαγεννίδου, τις τριετίες, είπε ο Προβόπουλος και ο Πάσχας, να είναι συντηρητικότερα και να είναι πιο ακριβή. Ένα και δεύτερον, κόμματα τέτοιων θηριωδών μεγεθών από το 2011 δεν έχουν πληρώσει ούτε ένα ευρώ. Και ρωτώ, κύριε Πρόεδρε, για να κατουρίσετε τα πρακτικά, είναι δυνατόν κόμματα με τέτοιες προσβάσεις στον κρατικό μηχανισμό, στην κοινωνία, στην οικονομία, να μπορούν να συλλέξουν στοιχειοδός σε συμβολικό χαρακτήρα ένα ποσό έναντι των δόσεων των τόκων ή των δόσεων των δανείων ως καλή θέληση? Μία δόση δεν έχει δοθεί από το 2011. Και μιλάμε για τέτοια κόμματα. Με τέτοιες προσβάσεις και με τέτοιες δυνατότητες. Λοιπόν, όλα τα κόμματα μεγάλα. Εντάξει, δήλωση έκανε. Τα δύο μεγάλα κόμματα. Και αυτό πάντως προκαλεί απορία. Θα ήταν μια ένδειξη καλής θέλησης. Έστω και μία δόση να ξοφλείται από το 2011. Μια ερώτηση. Κύριε Λάπα. Κύριε Σαλαγιάννη, μπορείτε από αυτό που λέει ο κύριος Λάπας να πείτε, εμείς από το 2011 δεν έχουμε δώσει σε κανέναν μία δόση? Όχι. Λοιπόν. Τώρα. Απάντηση, όχι, είπε. Όχι, δεν απάντησα όχι. Ποιος το είπε το όχι? Σας άκουσα εγώ, όχι. Εγώ όταν απαντάω είμαι, ξέρω τι λέω. Α, πέστε το, γιατί ακούσαμε ένα όχι από εδώ στο μας σας, γι' αυτό. Το 11. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε 12.036.000 ευρώ. Είπα το 11. Όχι. Το είπατε, αλλά το περνάτε έτσι, κύριε Λάπα, τώρα. Ωραία, εντάξει, θα συμφωνήσουμε λοιπόν ότι το 12 δεν έχει γίνει. 12 εκατομμύρια το 11. Ωραία. Είπα μετά το 11, 12, 13, 14, 15, 16 δεν κατευλήθη ούτε ένα ευρώ από τα δύο πρώην μεγάλα κόμματα. Εσείς, κύριε Λάπα, το 12 πιστεύετε τώρα εσείς με τα κουπόνια σας που είστε και ένα ιστορικό τότε. Είχατε τα έσοδα που έχετε τώρα σε έναν κόσμο που λέει λατείτε όλα αυτά τα χρόνια? Κύριε Σαλαγιάννη, παρακαλώ για τη δική σας απάντηση και όχι για ερώτηση. Θέλετε ερώτηση από μένα, κύριε Σαλαγιάννη? Πρέπει να ξέρετε ότι για την απάντησή σας, παρακαλώ. Η αριστερά, κύριε Σαλαγιάννη. Μετά το 11, αν δόθηκε. Μετά το 11. Είναι από το 11. Παρακαλώ, κύριε Λάπα, να τελειώσουμε λίγο το θέμα. Θα τι κρυφά τα έχουμε. Παρακαλώ, κύριε Σαλαγιάννη. Ο ισολογισμός πάντως το 14 έχει. Παρακαλώ. Το 11, 12 εκατομμύρια. Το 12 όχι, γιατί το 12 ήταν η ιστορία με τις δόσεις των κομμάτων. Το 13, 2.300. Το 14, 820. Το 15, 900 περίπου χιλιάδες. Ωραία. Άρα πολύ. Δεν είναι ότι εμείς αδιαφορήσαμε. Μη σας πω ότι από το αίμα του ΠΑΣΟΚ δίνουμε λεφτά, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε και αλλιώς και δεν πρέπει. Έχουμε ευθύνες απέναντι στην τράπεζα. Εγώ δεν σας ρώτησα αυτό. Εγώ η δήλωσή μου είχε να κάνει, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Μα σας παρακαλώ. Ένα δευτερόλεπτο. Εγώ η διευκρίνησή μου, ακούστε να δείτε, είπα ως μεγάλο κόμμα δεν πληρώσατε κάτι από τα ταμεία σας. Αυτά τα ποσά που είπατε αντιστοιχούν στις κρατικές χρηματοδοτήσεις. Ωραία, εντάξει. Ακούστε. Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ, μια τελευταία φράση. Δείξτε ευγένεια. Μια τελευταία φράση. Είναι δύσκολο. Είναι μια φράση, πέστε την. Για την κριτική που μας ασκείτε, πρέπει να ξέρετε. Εμείς τουλάχιστον, αυτή η γενιά που τώρα είναι η πρώτη γραμμή της παράταξής μας, έχει υποστεί τις συνέπειες στο 1000% της μεταβολής των όρων. Μας περιορίζονται υπερβολικά οι δυνατότητες πολιτικής παρουσίας και αυτό, ας πούμε, είναι το πιο σημαντικό. Όταν λέτε πότε θα τα πληρώσετε αυτά και υπενήσεστε ότι αυτά δεν θα πληρωθούν ποτέ, να ξέρετε ότι παρόλες τις δυσκολίες κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και η κρίση σας απέναντί μας θα είναι αν κάνουμε ό,τι μπορούμε ή αν υπάρχει και κάτι άλλο που θα μπορούσαμε να κάνουμε και δεν το κάνουμε. Εγώ θέλω μια δήλωση. Κάντε οποιαδήποτε δήλωση θέλετε. Μια δήλωση. Κύριε Λάπα, εγώ και σέβομαι και σε εκτιμώ. Και ξέρω ότι είναι αμοιβαία. Τι είναι αυτό τώρα που μου είπατε, ακούστε κάτι. Εμείς φτάνει το τέλος του μήνα και αγωνιάμε να πληρώσουμε τους εργαζόμενους. Αγωνιούμε. Υπάρχουν μήνες που δεν σου πληρώνουμε και τον επόμενο μήνα. Περιμένουμε να έρθει η χρηματοδότηση να πιώσουμε. Και εσείς, όταν έρθει ο κ. Δαριώτης, που σας τιμά που τον έχετε, ο στέλεχος, σας τιμά που τον έχετε, ο υπεύθυνος ομολογός μου.
Ειλικρινά, σας τιμά που τον έχετε. Εμείς είμαστε συνεχώς σε μια κουβέντα όλοι μας. Αγωνιάμε πότε το οποίο ιστορικό θα μας δώσει 5 δεκάδες να πληρώσουμε το ΙΚΑ, να πληρώσουμε τα ταμεία, την εφορία, να πληρώσουμε τους εργαζόμενους. Και εσείς μου λέτε να βρούμε κάποια λεφτά από τον οβολό, το ένα. Μέσα σας παρακαλώ. Το ένα ευρώ από τον πολίτη, να μην το πληρώσουμε στους εργαζόμενους, να πάμε να πληρώσουμε στις τράπεζες. Ποτέ δεν θα το κάνουμε αυτό. Πρώτο είναι να πληρώσουμε τους εργαζόμενους, τους οποίους ούτως ή άλλως έχουμε τρίμερα απασχόληση και σας δίνουμε πολύ λίγα λεφτά. Μην μου λέτε τέτοια πράγματα τώρα. Αυτή είναι η δήλωσή μου, παρακαλώ. Ωραία, ωραία, καταγράφηκε. Ωραία. Πάντως, εν πάση περιπτώσει, κύριοι συνάδελφοι, επειδή η διαδικασία πρέπει να προχωρήσει, εγώ από την τοποθέτηση του κυρίου Λοβέρδου κράτησα δύο στοιχεία τα οποία θα μου επιτρέψετε, κύριε Λοβέρδου, όταν έρθει η ώρα, όχι σήμερα, τη συζήτησή μας να τα επαναφέρω. Το ένα, αν ήταν άδικες οι τράπεζες, να το πω έτσι όπως το καταλαβαίνει ο καθένας μας, έναντι των δανείων. Εντάξει. Θα βρω ακριβώς τις λέξεις για τα πρακτικά. Αν ήταν αυστηρές, αλλά αυστηρές πέραν του δέοντος. Ή, αν θέλετε, με ανισοτιμία. Αυτό πρέπει να διαπιστώσουμε εμείς. Γιατί το αυστηρός δεν σημαίνει τίποτα. Αν έχω υπογράψει μια σύμβαση και έχει ένα κανόνα, καλά κάνω και την υλοποιώ. Αλλά να δούμε αν αυτό ήταν ισότιμο ή αν ήταν. Και οι συμβάσεις, κύριε Πρόεδρε, καμιά φορά είναι εκπληκτικές. Επιτρέψτε μου, κύριε Σαραγιάννη, να ολοκληρώσω εγώ. Και το δεύτερο είναι ότι οι τράπεζες κινητοποιήθηκαν και από κάποιες, έχω σημειώσει, πιθανές δικαστικές εκφράσεις στη συνέχεια, δηλαδή μέτρων. Εκφάνσεις, ωραία. Εκφάνσεις. Αυτό. Βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό. Βγαίνει, κύριε Πρόεδρε, γιατί ναι, το λέω. Το καταλαβαίνω. Βγαίνει ο κύριο Αβγιανάκη, βέβαια, αφού είχε ξεκινήσει η έρευνα. Κακώς του χρεώνεται ότι αυτό οδήγησε εκεί, αλλά βγαίνει και λέει να επεμβεί ο εισαγγελέα. Έτσι είναι, κύριε Λοβέρδο. Λέει ο ένα, λέει ο άλλο. Ναι. Οι τράπεζε λοιπόν αυστηροποιούν τη διαδικασία. Ωραία. Ενώ για έναν πολίτη. Ή κοιτούν τα ψηλά γράμματα. Εμεί πολίτε είμαστε. Επιτρέψτε μου να έχουν υπάρξει ρυθμίσει και οτιδήποτε άλλο. Επιτρέψτε να ολοκληρώσω. Μα εξάντληση αυστηρότητα. Αυτό είπα. Επιτρέψτε να ολοκληρώσω όμω. Αυτό το οποίο πιθανά πρέπει να δούμε στην αρχή του χρόνου, στην αρχή της ιστορίας δηλαδή, είναι δύο πράγματα τα οποία εγώ επιφυλάσσουμε να δούμε όταν κάνουμε συζήτηση είτε για το πόρισμα, την πορισματική έκθεση, είτε για το πόρισμα της δικιάς μας Επιτροπής. Πρώτον, αν υπήρχαν στοιχεία στην Τράπεζα της Ελλάδος και στις τράπεζες πολύ νωρίτερα από την αλλαγή επιτοκίου, τα οποία συνηγορούσαν επί ενός πελάτη μέσα εισαγωγικά, ο οποίος δεν ήταν συνεπής. Να δούμε λοιπόν ποιος ξεκίνησε το πρόβλημα και πότε ξεκίνησε σε σχέση με την κρίση. Και το δεύτερο που για μένα είναι πιο σημαντικό και δεν αφορά με τίποτα τη δική σας θητεία, είναι την πολιτική ευθύνη και την όποια τυπική αστική ή ποινική ευθύνη, δεν ξέρω αν υπάρχει, του υπέρογκου δανεισμού για να κάνουμε εκλογές που ο κύριος Σπυρόπουλος είπε ξεκάθαρα στην Επιτροπή Θεσμών το 12 εδώ. Το οποίο έχει κατατεθεί, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αμφισβητηθεί, είναι γραμμένο στα πρακτικά της Βουλής. Αλλά αυτό επιτρέψτε μου να το συζητήσουμε, γιατί δεν αφορά την τυπικότητα της δικής σας κατάθεσης, αλλά είναι συμπεράσματα τα οποία πρέπει να βγουν και παρότι καταλαβαίνω, κύριε Λοβέρδο, ότι μια γενιά στελεχών τώρα στο ΠΑΣΟΚ πληρώνει, καλύτερα να πληρώσει αυτά τη δυσμενή, αν θέλετε, διαχείριση την οποία έχετε μπροστά σας, πρέπει να ομολογήσω ότι το ίδιο το κόμμα τη δημιούργησε. Αλλά αυτό να το δούμε πόσο είναι αντικειμενικό και πόσο έχει στοιχεία ανισοτιμίας. Θα ήθελα να το δούμε αυτό και επιφυλάσσουμε να το συζητήσουμε. Είναι θέματα τα οποία καταθέσατε κι εσείς. Λοιπόν, ο κύριος Καραθανασόπουλος για 15 λεπτά.